Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Υπεγράφει η κοινή υπουργική απόφαση για τις αλλαγές στον αντικαπνιστικό νόμο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, στόχος είναι η άμεση και καθολική εφαρμογή του νόμου σε όλη την Ελλάδα. Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή στην εφημερίδα της κυβέρνησης η κοινή υπουργική απόφαση για τις αλλαγές στον αντικαπνιστικό νόμο, οι οποίες επιβάλλονται άμεσα. Ο νέος αντικαπνιστικός νόμος προβλέπει αύξηση του κατώτερου προστίμου από τα 50 στα 100 ευρώ για κάθε παραβάτη και επέκταση των χώρων παράβασης. Πλέον σε αυτούς περιλαμβάνονται και όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι σταθμοί μεταφορικών μέσων και επιβατικών σταθμών λιμένων, τα αεροδρόμια εκτός των ειδικών χώρων καπνιστών, οι δημόσιοι χώροι εργασίας και η αναμονή δημοσίων υπηρεσιών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ποινές σε κάθε περίπτωση. Για χώρους κάτω των 100 τετραγωνικών μέτρων, το πρόστιμο είναι 100 ευρώ για τον καπνιστή και 500 ευρώ για τον υπεύθυνο διαχείρισης του καταστήματος. Σε κάθε υποτροπή θα υπάρχουν αυξήσεις. Διπλασιασμός από τα 500 στα 1.000 ευρώ, από τα 1.000 στα 2.000 και την τέταρτη φορά, πρόστιμο 4.000 ευρώ και προσωρινή σφράγιση του καταστήματος για 10 ημέρες. Την πέμπτη φορά θα επιβάλλεται πρόστιμο 8.000 ευρώ και οριστική ανάκληση άδειας του καταστήματος. Για καταστήματα έκτασης άνω των 100 τετραγωνικών μέτρων, ο καπνιστής θα δέχεται πρόστιμο 100 ευρώ και ο υπεύθυνος διαχείρισης του καταστήματος 2.000 ευρώ. Το πρόστιμο διπλασιάζεται στην υποτροπή στις 4.000 ευρώ και την τρίτη φορά επιβάλλεται πρόστιμο 6.000 ευρώ. Την τέταρτη φορά επιβάλλεται πρόστιμο 8.000 ευρώ και προσωρινή σφράγιση για 10 ημέρες. Τέλος, την πέμπτη φορά θα επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ και οριστική ανάκληση άδειας του καταστήματος. Θα μείνουμε στο θέμα, αλλά θα έρθουμε εδώ στο στούντιο του Flash. Μαζί μου είναι συνάδελφος Κώστας Μαυρίδης. Κώστα, ένας νόμος ο οποίος μετατράπηκε ελαφρώς, αλλά το ζητούμενο είναι η εφαρμογή του, όχι οι αλλαγές σε αυτόν, έτσι. Πράγματι, μετατράπηκε κατά το αυστηρότερο, γιατί έχουμε σημείο εκκίνησης στα 100 ευρώ και όχι τα 50 που ήταν στο παρελθόν. Αυτό που είναι το μεγάλο στοίχημα είναι αν και αυτήν τη φορά η ελληνική πολιτεία καταφέρει να εφαρμόσει το νόμο, την νομοθεσία δηλαδή, να τηρηθεί η νομοθεσία. Φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος νόμος, έτσι όπως δημοσιεύθηκε, η κοινή υπουργική απόφαση, αν θέλετε, είναι πολύ αυστηρότερη και δεν αφήνει περιθώρια, δεν έχει αστερίσκους και εξαιρέσεις. Mm-hmm. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Βέβαια, ο Έλληνας πάντα βρίσκει τρόπους και ένας από αυτούς είναι σχεδόν με τις ευλογίες του Υπουργείου Υγείας, είναι οι λεγόμενοι εξωτερικοί χώροι που θα είναι καλυμμένοι και θα έχουν αυτές τις τεχνητές θερμάστρες. Αυτή είναι μια διέξοδος για να μπορεί, αν θέλετε, το Υπουργείο να περάσει την εφαρμογή του νόμου στην κοινωνία, δηλαδή στα καταστήματα, κάνει τα στραβά μάτια στους εξωτερικούς χώρους, οι οποίοι θα είναι χώροι οι οποίοι θα μπορεί το κατάστημα να τους κλείνει και να τους μπορεί το εκεί να βρίσκει μια διέξοδο και να υπάρχει η χρήση του τσιγάρου. Κώστα, ένα ακόμα ζητούμενο είναι ότι θα γίνει αυτή η εφαρμογή του νόμου βρίσκοντας τις περιοχές της χώρας σε διαφορετική αφετηρία. Άλλες περιοχές έχουν εφαρμόσει τον αντικαπνιστικό νόμο ήδη το προηγούμενο διάστημα και σε άλλες δεν έχει εφαρμοστεί καθόλου. Κάτι το οποίο προφανώς και δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί. Δεν θα έπρεπε δηλαδή η εφαρμογή του νόμου να είναι κάτω δοκούν από την κάθε, για την κάθε περιοχή. Σίγουρα. Δεν υπάρχει νομοθεσία που σε κάποια περιοχή εφαρμόζεται ή σε κάποια όχι. Δεν είμαστε οι Ηνωμένες Πολιτείες με την κάθε περιφέρεια, παύλα πολιτεία, να έχει τους δικούς τους νόμους και πάνω από αυτούς να είναι η Ομοσπονδιακή Νόμη. Εδώ έχουμε όλη την επικράτεια. Βέβαια θα έλεγα ότι, αν μου επιτρέπετε το σχόλιο, είναι λίγο λαθασμένη με την έννοια άστοχη η εποχή που ξεκινάει η εφαρμογή του νόμου, γιατί είναι χειμώνας, θα μπορούσε να είχε εφαρμοστεί το καλοκαίρι, όπου πολύ πιο εύκολα θα μπορούσε κανείς να εφαρμόσει την απαγόρευση του τσιγάρου σε κλειστό χώρο, γιατί θα μπορεί εύκολα με τα τραπεζάκια έξω στις πλατείες να καπνίζει και άρα σιγά σιγά να του γίνει συνήθεια και να γίνει και έτσι να εφαρμόζεται πιο εύκολα. Τώρα το χειμώνα με το κρύο, με το χιόνι, με τη βροχή, πώς να πείσεις κάποιους να μην καπνίσουν όταν είναι, θα έλεγα, χρήστες τσιγάρων επί χρόνια και δεν μπορούν να το αποχωριστούν.
Κώστα, να μείνουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Θα δούμε πώς θα γίνει αυτή η εφαρμογή και κατά πόσο θα ισχύσει τελικά. Αν και υπάρχει προς το παρόν μία δήλωση αποφασιστικότητας από πλευράς του Υπουργείου. Να μείνουμε όμως στο πολιτικό ρεπορτάζ. Μπορούμε να δούμε εικόνα από την Βουλή, από όσα γίνονται αυτή τη στιγμή. Έχει ξεκινήσει, Κώστα, από σήμερα η συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Είναι μία συζήτηση που θα διαρκέσει 5 ημέρες για να φτάσουμε σε ψηφοφορία την επόμενη Δευτέρα με μία σειρά ζητήματα πολύ σοβαρά και μέχρι στιγμής με μεγάλες διαφωνίες επί των ζητημάτων αυτών από τις παρατάξεις από τα κόμματα. Ναι, είναι η εβδομάδα με τα πολλά νομοσχέδια, είναι η εβδομάδα που η Βουλή θα έλεγα ότι ανεβάζει στροφές και εισάγει προς συζήτηση, αύριο μπαίνει στις επιτροπές το θέμα που έχει να κάνει τις εργασιακές σχέσεις στη ΔΕΗ και όλη την εβδομάδα θα πάει έτσι με συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος και με διαβούλευση και ακρόαση φορέων σε ό,τι αφορά την ΔΕΗ και τις εργασιακές σχέσεις. Υπενθυμίζω ότι οι καυτές πατάτες πρέπει να διαχειριστεί η Ολομέλεια και να βρεθεί η απαραίτητη συνένεση ώστε να καταλήξουν σε μια συγκεκριμένη θέση την Δευτέρα. Είναι ο τρόπος εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο νόμος, το άρθρο περί ευθύνης υπουργών, αλλά και η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού. Σίγουρα η εκλογή Προέδρου είναι κορυφαίο και γιατί είναι ο πρώτος πολίτης της χώρας, αλλά και γιατί στο παρελθόν είχαμε την εμπλοκή, όταν είχαμε αδυναμία εκλογής, έδειχνε ο νομοθέτης την κάλπη και την προσφυγή στην ετοιμιγωρία του λαού. Φαίνεται ότι αυτό απεμπλέκεται, είναι θέμα της Βουλής και της συνεννόησης των κομμάτων η εκλογή Προέδρου και όχι η προσφυγή στις κάλπες να δίνει λύση στο θέμα αυτό. Κώστα, πριν περάσουμε στην υπόλοιπη δισογραφία από το πολιτικό ρεπορτάζ, θα δούμε το θέμα της ΔΕΗ αναλυτικότερα σε πολύ λίγο. Πάμε σε μερικές ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Η μία αφορά τους Δυτικομακεδόνες νέους ανέργους. Υπενθυμίζω εντάχει ότι από σήμερα άνοιξε η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε δύο προγράμματα του ΟΑΕΔ που αφορούν νέους ανέργους, επαναλαμβάνω, Δυτικομακεδόνες. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα δώσει, αναμένεται να δώσει 550 θέσεις εργασίας. Υπήρξε έμπνευση της προηγούμενης κυβέρνησης μετά από πρόταση του πρώην Περιφέρειου κ. Καρυπίδη και το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι ξεκινά άμεσα. Από σήμερα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις. Να πω και μια είδηση που έχει να κάνει, θα έλεγα, με το αστυνομικό, αν θέλετε, ρεπορτάζ ή καλύτερα με το ρεπορτάζ που έχει να κάνει με το χώρο της υγείας. Ναι. Είχαμε ένα περιστατικό, ένα περίεργο περιστατικό, όχι το μόνο δυστυχώς, στο παρελθόν είχαμε και άλλα αντίστοιχα. Είχαμε μια πράξη βίας απέναντι σε εργαζόμενο στο νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας, στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο, τις βραδινές ώρες ένας συμπολίτης μας εκτός εαυτού, πιθανολογείται ότι ήταν υπό την επίρρεια μέθης, ενεπλάκη με μία νοσηλεύτρια στο τμήμα επηγόντων περιστατικών, μάλιστα την έπιασε από τα μαλλιά και την έριξε κάτω και την έσυρε και για κάποια μέτρα. Το σωματείο έχει διαμαρτυρηθεί εντόνως, έχει εκδώσει και μία ανακοίνωση, κάνει λόγο για πραγματικά περιστατικά που συμβαίνουν τις νύχτες κατά την εφημερία του νοσοκομείου και ιδιαίτερα του τμήματος επιγόντων περιστατικών, όπου εκεί υποδέχεται τον κάθε πολίτη, τον οποιοδήποτε προσφεύγει σε αυτό, και ζητούν, μη τι άλλο, να είναι τουλάχιστον δύο οι νοσηλεύτριες της βάρδιας και όχι μία, και να υπάρχει και τμήμα φύλαξης, αυτά τα λεγόμενα security, η ασφάλεια του νοσοκομείου να ελέγχει περισσότερο το τμήμα αυτό, γιατί συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Στο παρελθόν θυμούμε ότι είχε παρέμβει και η αστυνομία. Είχαμε περιστατικό ακόμη και πολίτη ο οποίος πήγε γιατί θεώρησε ότι οι γιατροί δεν εξυπηρετήθηκε, δεν έκαναν αυτό που έπρεπε. Επέστρεψε από το σπίτι στο νοσοκομείο κρατώντας και τσεκούρι το οποίο χτύπησε με δύναμη στην ξύλινη πόρτα και άφησε σημάδι στα επίγοντα περιστατικά. Κώστα, φαντάζομαι γνωρίζεις ποιοι είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι γίνονται πιο συχνά μάρτυρες ή θύματα τέτοιων περιστατικών, έτσι. Ναι. Τερματιοφορείς του ΕΚΑΒ, οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή και οι οποίοι λαμβάνουν πρώτοι τον πανικό, τον φόβο των συγγενών, του παθόντα. Οι οποίοι πάνε να προσφέρουν βοήθεια και έχουν να αντιμετωπίσουν και τέτοια περιστατικά που είναι περιστατικά που δυσκολεύουν και το δικό τους καθεαυτού έργο. Ακριβώς.
Μάλιστα. Κώστα, θα επιστρέψουμε σε λίγο να δούμε ένα ρεπορτάζ σχετικά με τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας στο πολιτικό επίπεδο και επιστρέφουμε. Κατέθηκε τη νύχτα της Πέμπτης στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βολής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας, Εξυγχρονισμός της ΔΕΗ, Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και Στήριξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο για το οποίο αντιδρούν έντονα οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση. Υποστηρίζουν πως με αυτό προωθείται η βίαιη απλουνητοποίηση της επιχείρησης, η απόσχηση και η ιδιωτικοποίηση του ΔΔΕ, η περαιτέρω μείωση του συμμετοχής του δημοσίου στον ΑΔΜΙΕ και η ανατροπή των εργασιακών σχέσεων. Πότερα στο κλείσιμο των μονάδων της ΔΕΗ στην περιοχή μας. Με μια νέα κυβέρνηση που ακολουθεί την πολιτική της προηγούμενης, φαίνεται πολύ καθαρά ότι οι μονάδες θα κλείσουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι προβλεπόταν. Επιβεβαιώνεται η θέση που έχουμε αγωνιστικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι μπροστά στα κέρδη των μονοπωλίων δεν υπολογίζονται οι ανάγκες των λαών. Εν τω μεταξύ, συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας για τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας και της ΔΕΗ πραγματοποίησαν σωματεία πρόσκλησης στο ΠΑΜΕ στην Πτολεμαΐδα. Καλησπέρα. Σήμερα το Σωματείο Εργαζομένων Εργατοτεχνητών Ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας καλεί σε συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της πόλης με αφορμή τις εξελίξεις στην ενέργεια. Όλα αυτά που βιώνει ο λαός της περιοχής και οι εργαζόμενοι στον κλάδο δεν έπεσαν από το πουθενά. Αυτά μεθοδεύτηκαν εδώ και δεκαετίες με όποια κυβέρνηση και αν πέρασε. Το μόνο που δεν αφισβήτησαν όλες τις κυβερνήσεις που περάσανε ήταν τη ράγα της πολιτικής απελευθέρωσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, που έρχεται με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι πολιτικές που εκφράστηκαν στον κλάδο ήταν μέσα σε αυτήν τη ράγα και τα αποτελέσματα που βιώνουμε είναι όλα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής. Συγκεκριμένα, η εργολαβοποίηση, το δουλεμπόριο, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, τα νόμε, οι πωλήσεις μονάδων, το κλείσιμο σταθμών και γενικότερα η συρρήκνωση του κλάδου, όλα αυτά είναι αποτελέσματα αυτής της πολιτικής. Έρχονται δύσκολες μέρες για τις εργασιακές σχέσεις. Ναι, το προβλέπει και το νομοσχέδιο που θέλει να καταθέσει στη Βουλή η κυβέρνηση. Αφορά το νέο προσωπικό το οποίο θα προσλαμβάνεται, το οποίο δεν θα έχει μόνιμη και σταθερή δουλειά όπως είχαν οι προηγούμενοι εργαζόμενοι του κλάδου. Βέβαια, αυτό ίσχυε για το μόνιμο προσωπικό, γιατί στον κλάδο γενικότερα έχουμε 5 διαφορετικές εργασιακές σχέσεις. Υπάρχουν μόνιμοι εργαζόμενοι, υπάρχουν οχταμηνίτες εργαζόμενοι, υπάρχουν εργολαβικοί, διμηνίτες και με μπλοκάκι. Θα μείνουμε στο στούντιο, θα μείνουμε στο θέμα αυτό. Κώστα, αναμένουμε κλιμάκωση κινητοποιήσεων των εργαζόμενων της επιχείρησης. Έχουν πάρθει σχετικές αποφάσεις από την Γενώ. Είναι ήδη, είπαμε, το νομοσχέδιο στη Βουλή, είναι στις επιτροπές. Θα έχουμε και την ακρόαση φορέων αύριο και την Τετάρτη. Αυτό που μαθαίνουμε από πηγές του Προεδρείου της Γενώπ ΔΕΗ είναι ότι με το ότι θα πάει το θέμα του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια προς συζήτηση και ψήφιση, θα έχουν τις κινητοποίησεις τους. Και η ημερομηνία είναι η επόμενη Δευτέρα. Η επόμενη Δευτέρα, σε μία εβδομάδα ακριβώς, θα έχουμε την κινητοποίηση και στην Πτολεμαΐδα και στη Μεγαλόπολη, με 2 συλλαλητήρια ταυτόχρονα το απόγευμα της Δευτέρας. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε από τη Γενώπ ΔΕΗ. Μάλιστα. Κώστα, να βάλουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο. Τον ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία του στο δελτίο μας τηλεφωνικά. Είναι ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία αναμένεται να επηρεαστεί το επόμενο διάστημα άμεσα και σε το μέγιστο βαθμό από τις εξελίξεις που έρχονται στον χώρο της ενέργειας. Και μάλιστα, Δήμαρχε, την Παρασκευή για το θέμα αυτό είχατε μία συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είπατε στον Υπουργό και τι ακούσατε κι εσείς ο ίδιος. Μάλιστα. Την Παρασκευή επισκέφτηκα μαζί με τους αρχηγούς των αντιπολιτεύσεων, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και αντιπροστών σεβασμιότατο Μητροπολίτη, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Αρκαδίας. Επισκεφτήκαμε την ηγεσία, ήταν ο Υπουργός Εργασίας, ήταν ο Υφυπουργός, ήταν και ο κύριος Στάσης. Εγώ εξέθεσα στην ομάδα του Υπουργείου το πρόβλημα το μεγάλο που δημιουργείται στην πόλη της Μεγαλόπολης. Η Μεγαλόπολη, ξέρετε, έχει 2 λιγνητικές μονάδες που λειτουργούν αυτή τη στιγμή, γιατί και 1 και 2 έχουν σταματήσει.
Υπήρχε χρονοδιάγραμμα λειτουργίας για τη μονάδα 3 το 2025, για τη μονάδα 4 το 2035 και ευνηδιαστικά μας παρουσιάζεται ότι η μονάδα 3 πρέπει να σταματήσει τη λειτουργία της τον Ιούνιο του 2020. Και η μονάδα 4 θα πάει με καταληκτική ημερομηνία το 2028, χωρίς να είναι βέβαια η ημερομηνία αυτή, καταληκτική είναι. Αυτό σημαίνει ότι αργότερα δεν γίνεται, νωρίτερα γίνεται με βάση τα όσα μας είπε αρχικά ο Υπουργός. Mm-hmm. Βέβαια αυτό το θέμα ειδικότερα, έτσι κι αλλιώς δηλαδή, η πάυση λειτουργίας των μονάδων δημιουργούν μια σωρία προβλημάτων στην περιοχή μας, στην πόλη μας, αλλά η πάυση λειτουργία της μονάδας 3 για το 2020 δημιουργεί μια σειρά πολλαπλών προβλημάτων που θα γίνουν εδώ στην περιοχή. Αυτό που είπα στον Υπουργό, ότι αυτό που μας μιλάει για ήπια και δίκαιη μετάβαση στη μεταλλική εποχή δεν μπορεί να γίνει με το κλείσιμο, γιατί το κλείσιμο συνιστά μια βίαιη μετάβαση και όχι σε μεταλλική εποχή, σε ένα θολό τοπίο για την περιοχή μας, καθότι το 50% των εργαζομένων είναι η μονάδα 3 και η μονάδα 4, θα βρεθεί να έχει πρόβλημα. Η πόλη της Μεγαλόπολης που εξαρτάται από την εργασία αυτών, γιατί δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι είναι η μία ομάδα. Έτσι, οι εργαζόμενοι, όπως άκουσα και πριν δύο λεπτά που με έχετε συνδέσει, που υπάρχουν εργαζόμενοι μόνιμοι, υπάρχουν εργαζόμενοι εργολαβικοί, υπάρχουν εργαζόμενοι οχταμηνίτες, όλοι αυτοί επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση της περιοχής. Η πόλη μας σε ποσοστό 70% είναι καθαρά εξαρτώμενη από τις μονάδες. Η περιοχή σας κατά 70% εξαρτάται άμεσα οικονομικά άμεσα, ή έμεσα από την ΔΕΗ. Βέβαια. Και όταν λέμε άμεσα και έμεσα, βέβαια. Όλα είχαν σχεδιαστεί στην πόλη κακώς, αν θέλετε, τα τελευταία 40 χρόνια σε έναν άξονα που κινείται γύρω από τη ΔΕΗ. Έχουν εγκαταλειφθεί οι πρωτογενείς τομέας, έχουν εγκαταλειφθεί άλλες δραστηριότητες και τα πάντα κινούνταν γύρω από αυτό που λέγεται ΔΕΗ. Ακόμα πράγματα για τη μεταλλιγνική εποχή στην περιοχή μας δεν έχουν γίνει, γιατί αν θέλετε από μία πλευρά κακώς, από την άλλη υπολογίζαμε το 2025, άρα υπήρχε μια πενταετία και ξαφνικά βρισκόμαστε πρώτου ξαφνικού θανάτου. Αυτό εξηγήσαμε στον Υπουργό και ζητήσαμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη τουλάχιστον η μονάδα 3 να μην πάψει τη λειτουργία σε πρώτη φάση τώρα. Να πάμε κοντά στο χρονοδιάγραμμα λειτουργίας ή να το τηρήσουμε ή να δοθεί χρονικό όριο τέτοιο που να μπορούμε να κάνουμε κίνηση νέων διαδικασιών για την πόλη. Δήμαρχε, τι στάση βρήκατε από τον Υπουργό? Ποια ήταν η απάντηση? Αρχικά μας είπε ότι υπάρχει μια πολιτική και την προηγούμενη φορά τον είχα δει τον Υπουργό και πριν 20 μέρες. Είδα ότι εχθές υπήρχε μια διάθεση για μια χαλαρότητα, αν θέλετε. Κάποια πράγματα, ακόμα και η πάυση της λειτουργίας της μονάδας 3 έδειξε ότι μπορεί να συζητηθεί. Μάλιστα. Ενώ την πρώτη φορά ήταν κάθετος, ότι έχουμε υποσχεθεί, έχουμε δεσμευτεί το 20 κλείνει 3 και μέχρι το 28 κλείνει 4. Χθες, αν θέλετε, είδα μια διάθεση να τα συζητήσουμε και αυτά όταν μπήκαν τα προβλήματα, όταν μπήκαν δηλαδή τι προβλήματα θα δημιουργηθούν στην περιοχή και τα εκθέσαμε. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον σκέφτονται πράγματα. Μας υποσχέθηκαν ότι θα έρθουν στη Μεγαλόπολη ο Υπουργός, ο Υφυπουργός και ο κύριος Στάσης να συζητήσουν και να δοθεί να εξηγήσουν οι ίδιοι οι πολίτες, γιατί το ζητάνε. Σε εσάς έχουν έρθει εδώ, δεν έχουν έρθει. Γιατί ο κόσμος της Μεγαλόπολης θέλει να τους ακούσει τους ίδιους, θέλει να ακούσει τι προτάσεις έχουν για το μέλλον, θέλει να ακούσει για τον χρόνο λειτουργίας, για τον χρόνο πάυσης της λειτουργίας, και μας υποσχέθηκαν ότι άμεσα θα έρθουν εδώ να συζητήσουμε και να δημιουργήσουμε μία αρχή διαβουλεύσεων. Γιατί με την κάθοδό τους θα μπούμε σε μια διαβούλευση. Κύριε Δήμαρχε, μαζεύοντας τα όσα μας έχετε πει, καταλαβαίνω ότι μόνο καλλιέργεια κατά 70% η ΔΕΗ σε σχέση με την περιοχή. Καταλαβαίνω, συγκράτησα την φράση βία μετάβαση. Και επίσης αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχουμε την αντιπρόταση για να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα της μεταλλιγνητικής περίοδου. Και αναρωτιέμαι εννοείται από την κυβέρνηση. Εννοώ από την κυβέρνηση. Εννοώ από την, ως κοινωνία, αν θέλετε, όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε σχεδιάσει, δεν είχαμε προτείνει, δεν είχαμε οριμάσει πράγματα. Για και μας άρα, ισχύει απόλυτα. Άρα πρέπει να τρέξουμε πάρα πολύ
και απ' την άλλη πρέπει να πιέσουμε να καθυστερήσει αυτή η βία μετάβαση, έτσι δεν είναι? Ναι, εκεί ήταν και ο στόχος ο δικός μας και εκεί επικεντρώνεται ότι πρέπει αυτή η βία μετάβαση να καθυστερήσει. Το είπατε ακριβώς όπως το βάλαμε και εμείς. Να καθυστερήσει διότι θα μείνει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ανάμεσα στην πάυση λειτουργίας και στην αρχή κινήσεως άλλων διεργασιών. Δηλαδή θα μείνουμε κάποια χρόνια χωρίς να υπάρχει ένα κενό. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για την περιοχή. Αυτό που εσείς περιγράφετε το έχετε κοινωνήσει στους τοπικούς βουλευτές? Είναι μοχλός και οι βουλευτές προς την κυβέρνηση για να γίνει τελικά πράξη? Κάναμε ένα δημοτικό συμβούλιο στο οποίο τα συζητήσαμε όλα αυτά. Είχαμε καλέσει, βέβαια οι βουλευτές δεν ήταν παρόντες. Στη συζήτηση που κάναμε από χθες με τον Υπουργό ήρθε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βλάσης, ο οποίος είπε βέβαια ότι θα πρέπει να υπολογιστούν και της τοπικής κοινωνίας οι ενστάσεις. Κάπως εκεί έμεινε η ιστορία. Και εμείς αναμένουμε την κάθοδο για να δούμε την κατάσταση πώς θα εξελιχθεί. Δεν είναι δυνατόν η μονάδα 3 να κλείσει και να μην δημιουργηθεί μια κατάσταση εισόδου σε τούναλα βεβαιότητα για την περιοχή. Δημιουργεί μέγιστα προβλήματα. Επειδή η Δυτική Μακεδονία έχει πολλές περιοχές που έχουν ακριβώς τις ίδιες οικονομικές συνθήκες όπως και η περιοχή σας, πώς μπορεί μια περιοχή σε ελάχιστα χρόνια, αν δεν έχει γίνει η προεργασία όπως αναφέρατε εσείς, να ετοιμάσει το έδαφος για την επόμενη ημέρα? Πού θα πάνε οι εργαζόμενοι, το προσωπικό, τι θα γίνει με ζητήματα όπως είναι η επαναπόδοση, η αποκατάσταση εδαφών? Πώς γίνεται να μπούμε σε μια τόσο μεγάλη αλλαγή όπως η απολιγνητοποίηση χωρίς να έχουν προηγηθεί απαραίτητες ενέργειες ή προπαρασκευαστικές που λένε οι ειδικοί? Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είπα και στην αρχή είναι το μέγα θέμα. Γιατί να ξεκινήσω με την απόδοση των εδαφών. Ναι. Μπήκε και αυτό το θέμα στον κύριο Στάση. Το είδε ότι είναι δίκαιο αίτημα και ότι πρέπει να γίνει. Βέβαια εδώ πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Από την αρχή με βάση τους περιβαλλοντολογικούς όρους η ΔΕΗ όφιλε να αποκαθιστά σταδιακά τα εδάφη. Τόσα χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, η Μεγαλόπολη, ο χώρος γύρω από τα ορυχεία είναι το οποίο σε ελληνιακό. Κάτι αντίστοιχο είδα και σε εσάς που είχα έρθει εκεί. Αλήθεια είναι. Αντίστοιχο είναι το φαινόμενο και στην περιοχή σας. Και όταν κύριε Δήμαρχε, η ΔΕΗ που μεσουρανούσε δεν το έκανε, φανταστείτε η σημερινή. Πόσο μάλλον αυτό θα έλεγα, πόσο μάλλον τώρα που είναι οικονομικά αδύνατη. Όλοι αναγνωρίζουν ότι πρέπει να γίνει αυτό, δηλαδή να αποκαταστήσουν και να κάνουν αντιπαροχή τα εδάφη στην τοπική κοινωνία. Πόσο εύκολο είναι να γίνει, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο. Γιατί οικονομικά δεν ξέρω αν μπορεί και πόσο μπορεί και σε τι βαθμό μπορεί να τα αποκαταστήσει τα εδάφη. Αυτό είναι ένα θέμα. Ναι. Και φυσικά το άλλο που είπατε, εννοείται ότι δεν έχει γίνει τίποτε και δεν μπορεί να προχωρήσει μια διαδικασία μεταλιγνητικής συμπεριφοράς και κατάστασης στην περιοχή όταν είμαστε στο σημείο μηδέν. Δεν γίνονται αυτά από τη μια μέρα στην άλλη. Γι' αυτό λέω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί χρόνος για την αλλαγή, την πορεία της λειτουργίας. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σήμερα. Είναι καθοριστικό. Δεν είμαστε έτοιμοι. Η συμμαχία Παύλα Σύμπραξη των Ενεργειακών Δήμων μπορεί να παίξει ένα ρόλο, αν θέλετε, και με την εμπλοκή ευρωπαϊκών παραγόντων και χρηματοδοτικών εργαλείων? Βεβαίως και μπορεί και τη θεωρώ και αναγκαία. Δηλαδή πρέπει περισσότεροι δήμοι ή ενώνουν τις φωνές τους, κάνουν μια πιο δυνατή φωνή. Δεν μπορεί μεμονωμένα ο καθένας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, γιατί σε έναν βαθμό τα προβλήματα είναι κοινά. Στο μεγαλύτερο βαθμό, όχι σε έναν βαθμό. Γιατί αντίστοιχα προβλήματα με εμάς έχετε κι εσείς. Βέβαια εδώ υπάρχει μια διαφορά, γιατί η μία μονάδα στη Μεγαλόπολη είναι το 50% της δραστηριότητας της ΔΕΗ. Mm-hmm. Εκεί υπάρχουν περισσότερες μονάδες και εκεί θα υπάρξει πρόβλημα, αλλά ίσως δεν το έχετε άμεσο. Θα το έχετε μετά από ένα χρονικό διάστημα. Εδώ μπαίνει το μαχαίρι στο λαιμό γρήγορα για την πόλη. Μέσα στους επόμενους μήνες. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την θέρμανση της πόλης. Ένα άλλο πρόβλημα. Γιατί θα έχετε αδυναμία στη θέρμανση της πόλης. Βέβαια. Η μονάδα 3 είναι συνδεδεμένη με τη τηλεθέρμανση. Με το που η μονάδα 3 θα σταματήσει, αυτόματα σταματάει και η τηλεθέρμανση. Για να μπορέσει να γίνει σύνδεση και νέο έργο με άλλη μονάδα, χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα μεγάλο. Δεν μπορεί να γίνει αυτά σε 4 μήνες. Άρα, άμεσα έχουμε και πρόβλημα για την επόμενη χρονιά. Σήμερα, εφεδρική πηγή έχετε σήμερα?
Ορίστε, να σας άκουσα. Εφεδρική πηγή θέρμανση της πόλης υπάρχει? Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Πρέπει να γίνει σύνδεση, πάλι μονάδα, ή να αλλάξουν οι λεύτες, να γίνουν λεύτες που λειτουργούν με αέριο. Βέβαια, την πρώτη φορά ο κύριος Χατζηδάκης μας είπε ότι αυτό θα λυθεί από το αέριο, έτσι μονολεκτικά, τίποτε περισσότερο. Αυτό δεν είναι, είναι αόριστο. Έτσι, την Παρασκευή. Το αέριο και δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Την Παρασκευή, τι σας είπε, Δήμαρχε? Και με την τηλεθέρμανση. Για την τηλεθέρμανση, τι σας είπε την Παρασκευή? Δήμαρχε, για την τηλεθέρμανση την Παρασκευή, τι σας είπε? Για την τηλεθέρμανση μας είχε πει από την προηγούμενη φορά ότι θα γίνει μέσω του αερίου και ότι τέλος πάντων δεν θα αφήσουμε την πόλη, δεν θα αφήσουμε την πόλη με αυτό το πρόβλημα. Σας είπα ότι αυτό είναι σαφές, γι' αυτό μου έδωσε και την, αν θέλετε, όχι μου πέρασε, βλέπω ότι αρχίζει να συζητείται η περίπτωση του να παραταθεί η λειτουργία της μονάδας. Όχι να παραταθεί, να μην επισπευθεί. Να μην τα λέμε τα πράγματα για τη λειτουργία της μονάδας, της 3 η άδεια είναι μέχρι το 25. Πιστεύετε πως σιγά σιγά καταλαβαίνουν το ανεφάρμοστο του πράγματος? Νομίζω πως ναι. Ότι αν όχι το ανεφάρμοστο, τους βαθμούς δυσκολίας των προβλημάτων που δημιουργεί. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς. Δεν μιλάω για ανεφάρμοστο, δεν ξέρω αν το θεωρούν έτσι, μάλλον δεν το θεωρούν. Αλλά έχουν αρχίσει και βλέπουν ότι δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα. Με την εγρήγορηση που θα κάνουν και με το που θα συντομεύσουν τη λειτουργία χρήση των μονάδων. Δεν μπορεί, θα το δούνε, θα φανεί. Μάλιστα. Κώστα, έχουμε κάτι άλλο? Όχι, νομίζω ότι, κύριε Δήμαρχε, αυτό που είπατε, ότι ενώνοντας φωνές δήμων και παραγόντων, νομίζω ότι θα είναι και μεγαλύτερη πίεση, αλλά και περισσότερες πιθανότητες να εισακουστείτε. Βέβαια, και το έχουμε και σκοπό ότι θα πρέπει με τους δημάρχους των περιοχών που είναι πάνω, με τους οποίους έχουμε τηλεφωνικές επαφές, να δούμε πώς μπορούν να ενωθούν οι φωνές και να αναδείξουμε τα κοινά προβλήματα των περιοχών μας. Και να έχουμε βέβαια μία αλληλοβοήθεια. Σήμερα μπορεί να πλήγεται άμεσα η Μεγαλόπολη, σε ένα χρόνο θα έχουμε για όλους. Γιατί πιστεύω ότι σήμερα το πρόβλημα είναι κύριο της Μεγαλόπολης. Δηλαδή το άμεσο, έτσι το αμέσως επόμενο του 2020. Αλλά σε λίγο έχουμε προβλήματα κοινά, οι υπόλοιπες μονάδες πάνε για ίδια κατάσταση και το πρόβλημα μεταφέρεται πλέον στη Μακεδονία. Οι σχέσεις του Δήμου, της τοπικής κοινωνίας με τα σωματεία, με το συνδικαλιστικό κίνημα, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, δεν ξέρω αν τα ακούσατε, προγραμματίζεται τη Δευτέρα συλλαλητήριο και στην περιοχή σας. Αυτό θα είναι της ΓΕΝΟΠ, φαντάζομαι. Ναι, προχθές που έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν παρόντα όλα τα σωματεία, ήταν και εκπρόσωποι της ΓΕΝΟΠ, έγινε μία συζήτηση, εγώ που βγάλαμε και μία συντονιστική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν από όλα τα σωματεία και φαίνεται ότι για την ώρα είναι κοινός ο στόχος και δεν βρίσκω ότι ο στόχος δεν μπορεί να είναι κοινός. Μάλιστα. Άλλωστε τα προβλήματα μέχρι ένα σημείο και τώρα τουλάχιστον είναι κοινά. Από εκεί και μετά αρχίζουν τα ξεχωριστά προβλήματα του καθενός, δηλαδή η πόλη έχει και πρόσθετα προβλήματα. Το πώς θα υπάρξει μετά από 10, από 15, από 20 χρόνια. Πρέπει να δούμε και αυτό ως δημοτική αρχή. Αλλά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και για κάποιο διάστημα χρονικό μεγάλο, τα προβλήματα θεωρώ ότι είναι κοινά. Και οι εργαζόμενοι είναι πάρα πολλοί από τη Μεγαλόπολη και οι εργαζόμενοι και εμείς έχουμε ένα κοινό στόχο. Δήμαρχε, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Πάμε τώρα εμείς να αλλάξουμε για λίγο θέμα και να θυμηθούμε πώς πραγματοποιήθηκαν χθες εκδηλώσεις και στην Κοζάνη προς τιμή στη μνήμη του Πολυτεχνείου. Για να τιμήσουμε, για να γιορτάσουμε την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, 46 χρόνια μετά. Μία εξέγερση η οποία αποτέλεσε έναν αγώνα σύμβολο, ένα ζωντανό παράδειγμα και ένα κάλεσμα για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Η επέτειος του Πολυτεχνείου εορτάστηκε στην κεντρική πλατεία Κοζάνης από το Εργατικό Κέντρο και την ΑΔΔΗ. Στις ομιλίες τους οι διοργανωτές αναφέρθηκαν στο πόσο επίκαιρα είναι σήμερα τα μηνύματα του Πολυτεχνείου. Ανάπτυξη των πνευματικών δραστηριοτήτων και εκδήλωση των πνευματικών ανησυχιών του κάθε ατόμου σε επίπεδο ακαδημαϊκό, πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, επιστημονικό, ψυχαγωγικό. Γι' αυτό λοιπόν η κατάργηση του ασύλου μπορεί και πρέπει να ανατραπεί με τη δύναμη ενός μαζικού και ανασυγκροτημένου κινήματος. Επίκαιρο όμως παραμένει και το αίτημα για να σταματήσουν οι πόλεμοι και οι ματοχυσίες που προκαλούνται από την προσπάθεια των ισχυρών να ελέγξουν τους λαούς με τραγικά αποτελέσματα.
διαχρονικό το μήνυμα του Πολυτεχνείου 46 χρόνια μετά από την εξέγερση. Είναι μια ιστορική ημέρα η 17 Νοέμβρη για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους για να έχουμε σήμερα εμείς να είμαστε ελεύθεροι και να έχουμε την δημοκρατία μας. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Ακριβώς. Και σήμερα. Και σήμερα ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Της ομιλίας ακολούθησε κατάθεση στεφάνων και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων του Πολυτεχνείου. Πώς γίνεσαι ασταμάτητος μέσα από 50 χρόνια σκληρών δοκιμασιών. Νέο Toyota Hilux. 50 χρόνια ασταμάτητο σε κάθε πρόκληση. Για Ραμάζης ΑΕ. Εξουσιοδοτημένος έμπορος και επισκευαστής Toyota. Κοζάνη. Στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κοζάνης Πτολεμαΐδας. Τεχνομπετών ΑΕ. Έτοιμος κυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνοπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Ξέρουμε τι θέλετε και σας το προσφέρουμε στην τιμή που το θέλετε. Κόντρα Μάρκετ. Πάντα κοντά σας σε έναν ανακαινισμένο χώρο με επώνυμα και τοπικά προϊόντα. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά και μια μεγάλη ποικιλία σε αλαντικά που ικανοποιούν κάθε σας ανάγκη. Με ανανεωμένο τμήμα κρεοπολίου, υπό νέα διεύθυνση, μόνο με ελληνικά, ποιοτικά προϊόντα. Κόντρα Μάρκετ. Κατάστημα Κοζάνης, Λαρίσης 18. Κατάστημα Νάουσας, σιδηροδρομικός σταθμός. Active Fresh and Clean, υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου, 50 μεζούρες, 2,750 λίτρα, μόνο 3,95. Γνωσός, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 5 λίτρων, μόνο 16,65. Pastryland, μπουκίτσες φωλιάτας με λουκάνικο, 1 κιλό, μόνο 2,85. Pastryland, μπουκίτσες φωλιάτας με τυρί, 1 κιλό, μόνο 1,95. Κόντρα Μάρκετ, κόντρα στις τιμές, κερδισμένοι καταναλωτές. Φώναξε, πανηγύρισε, ζήσε τον παλμό του ματς στο καλύτερο σπορ καφέ της πόλης και ανέβα στην εξέδρα των γηπέδων όλου του κόσμου. Ευχάριστο, ζεστό περιβάλλον, δυνατότητα πολλαπλών ταυτόχρονων αναμεταδόσεων μέσω των 9 συνολικά τηλεοράσεων που διαθέτει το κατάστημα. Σπορ καφέ στη Μητροπολή του Φωτίου 6 στην Κοζάνη. Artesio Stores, ο πρωταγωνιστής στα προϊόντα ομορφιάς, έχει ονοματεπώνυμο. Επαγγελματικά προϊόντα και αξεσουάρ κομμωτικής, καλλιντικά για ολοκληρωμένο επαγγελματικό μακιγιάζ και προϊόντα αισθητικής για πρόσωπο και σώμα, όπως και προϊόντα μανικιούρ, υλικά ονειχοπλαστικής και είδη αποτρίχωσης. Με πάνω από 20 χρόνια παρουσία στον τομέα παραγωγής καλλιντικών, η Christian Artesio τώρα κερδίζει και το καταναλωτικό κοινό μέσα από ένα δίκτυο 12 καταστημάτων λιανικής Artesio Stores σε όλη την Ελλάδα. Θα μας βρείτε Κοζάνη, πλατεία Νίκης 14, πρώην Βυζάντιο. Σε μία έκταση 400 στρεμμάτων στα παρχάρια Κοζάνης καλλιεργούμε πρώτης ποιότητας ζωοτροφές για τα ζώα που εμείς εκτρέχουμε στις άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις μας με αυστηρούς κανόνες υγιεινής. Με διαρκή ποιοτικό έλεγχο, το κρεοπολείο ο παραγωγός φέρνει στο πιάτο σας μοναδικές λαχταριστές γεύσεις με εγγυημένη ποιότητα και τις υψηλότερες προδιαγραφές. Κρεοπολείο ο παραγωγός. Αγνά προϊόντα από τη μητέρα φύση. Τώρα και με δική μας παραγωγή λιμουζίν μοσχαριών. Χαραλαμπίδης Ευστάθιος. Ολοκληρωμένο συγκρότημα για χωματουργικές εργασίες, δασικά και φυσικά προϊόντα. Χαραλαμπίδης Ευστάθιος. Στο 12ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης Καστοριάς, στα Αλωνάκια Κοζάνης, θα βρείτε πληθώρα επιλογών σε ξύλα για τζάκια, ξύλα ξερά για ενεργειακά τζάκια, ξυλοκάρβουνα, μπρικέτες ξυλοκάρβουνου και πέλετς, ενεργειακές σόμπες, λέβητες, σόμπες ξύλου και πέλετ. Χαραλαμπίδης Ευστάθιος. Ολοκληρωμένο συγκρότημα για χωματουργικές εργασίες,
φυσικά προϊόντα, φυτικό χώμα και πέτρες για κήπους, πέτρες κτισίματος, κοπριά. Θα μας βρείτε στο 12ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης Καστοριάς, στα Αλωνάγια Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610-42188. Παραγγελίες για ξύλα στο 694-7523-190 και για χωματουργικές εργασίες στο 694-6685-090. Επιστρέφουμε στο στούντιο, πάντα μαζί με τον Κώστα Μαυρίδη. Έχουμε την χαρά να έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Γρηγόρη Τζουμεριώτη, τον πρόεδρο κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Κοζάνης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και βεβαίως ο σκοπός της συνομιλίας μας είναι γιατί σε πολύ λίγη ώρα, στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα τέχνης στη Νεανή, θα πραγματοποιηθεί σε διοργάνωση από την επιχείρηση μια πολύ σημαντική εκδήλωση ενημερωτικού χαρακτήρα που αφορά την πρόληψη της άνοιας και την αντιμετώπιση της σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, ίσως δυνητικά όλους μας. Έτσι δεν είναι, Πρόεδρε? Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Χριστόδουλε. Καλησπέρα και στους δύο κυρίους στο πάνελ. Σήμερα το απόγευμα 6 η ώρα η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Κοζάνης σε συνεργασία με τη βοήθεια του σπίτι της Δημοτικής Ενότητας Ιαννής διοργανώνει μια αρκετά αξιόλογη ενημερωτική ημερίδα που έχει σχέση με την άνοια, με την εκφυλιστική πάθηση των κυττάρων του εγκεφάλου που συνήθως προσβάλλει ηλικιωμένους και αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση της νόσου. Mm-hmm. Και βεβαίως είναι διτός, ας το πούμε έτσι, ο σκοπός αυτής της ενημερωτικής εκδήλωσης, από τη μία να ενημερωθούμε για την ίδια την νόσο αυτή καθεαυτή και από την άλλη να ενημερωθούμε για τις δομές οι οποίες λειτουργούν υποστηρικτικά στους πολίτες. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα να μα Βεβαίως, είναι διπλός ο σκοπός της ενημέρωσης. Ναι. Από τη μία να ενημερωθούμε για την νόσο αυτή καθεαυτή και από την άλλη για δομές όπως είναι ο κοινωνικός λειτουργός, οι οποίες λειτουργούν υποστηρικτικά σε ανθρώπους και στις οικογένειές τους. Ακριβώς. Από μια θα ενημερωθούμε για την νόσο και την καταπολέμηση και την πρόληψη της νόσου και από την άλλη οι δομές οι οποίες η κοινοφιλής επιχείρηση έχει. Έχει σχέση με τις κοινωνικές λειτουργίες, οι οποίοι υποστηρικτικά βοηθάνε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι μαστίζονται από αυτή την πάθηση, αλλά και όχι μόνο. Γενικά βοηθάνε όλους τους ηλικιωμένους. Mm-hmm. Στις 6 λοιπόν το απόγευμα σήμερα στην Νεανή αυτή είναι η εκδήλωση. Μιας και σας έχουμε στο τηλέφωνο, κύριε Τζουμεριώτη, έχετε περάσει ένα πρώτο διάστημα σαν πρόεδρος κοινοφιλούς επιχείρησης. Πώς βλέπετε την κατάσταση στην επιχείρησή σας σε προσωπικό και σε δομές? Ακριβώς. Καταρχήν, ναι, στις 6 ώρα να καλέσουμε όλον τον κόσμο, Βεβαίως. Όχι μόνο τις ευρύτερες περιοχές εκεί της Νεανής, αλλά και από την Κοζάνη. Καλά είναι να κάνουν μια βόλτα, να κατέβουν κάτω στην Νεανή, να ενημερωθούν. Η επιχείρηση είναι καλά στημένη και δομημένη εδώ και πολλά χρόνια. Έχει αρκετές δομές, είναι πολύ μεγάλο το αντικείμενό της και νομίζω ότι θα έχουμε μια αξιόλογη συνέχεια και θα πάμε και ακόμη καλύτερα όσον αφορά το αποτέλεσμα. Βεβαίως. Θα ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία στο μέλλον να σας έχουμε εδώ στο στούντιο, κύριε Τζουμεριώτη, να πούμε πιο αναλυτικά, να μιλήσουμε για δομές, για προβλήματα, ελλείψεις και προοπτικές, έτσι. Βεβαίως. Είμαι στη διάθεσή σας. Έχουμε πάρα πολλά, ασχολούμαστε με τον συνάνθρωπο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στη σημερινή ημερίδα και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα μείνουμε στο στούντιο, Κώστα. Έχουμε την χαρά, την μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Σοφία Γρηγοριάδου, πρόεδρο του Συλλόγου Καρκινοπαθών ΕΟΡΔΕΑΣ. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Καλησπέρα. Η αφορμή για την συνομιλία μας, από την οποία θα προκύψουν πολλές ειδήσεις, είμαι σίγουρος, έχει να κάνει με την πρόσφατη συμμετοχή σας σε μια συνάντηση με τον κορυφαίο άνδρα της χώρας, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και μάλιστα μια συνάντηση η οποία είχε έντονο δυτικομακεδονικό άρωμα, καθώς σε συνεννόηση με τον Σύλλογο της Κοζάνης είχατε ένα υπόμνημα και κατηθέσετε στον πρόεδρο και αφορά τις δομές υγείας στην περιοχή μας. Έτσι δεν είναι? Χτυπήσατε το καμπανάκι με το υπόμνημά σας ότι το σύστημα υγείας έχει κενά. Έχει ελλείψεις, έχει προβλήματα. Ναι, έχει κενά, έχει προβλήματα.
Πήγαμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, η συνάντηση ήταν πάρα πολύ ευχάριστη. Πήγαμε εκεί προκειμένου να συζητηθούν τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις των καρκινοπαθών, τόσο σε ό,τι αφορά τις μεγάλες ελλείψεις και τις απαιτούμενες δομές που χρειάζονται οι ογκολογικοί ασθενείς, όσο όμως και την ανάγκη να ακουστεί θεσμικά η φωνή των ασθενών και να θεσμοποιηθεί η εκπροσώπησή τους για διάφορα όργανα και επιτροπές που τους αφορούν. Στο πλαίσιο της συνάντησης, κατατέθηκε το κοινό υπόμνημα δύο συλλόγων στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να προχωρήσει άμεσα η πλήρη στελέχωση του μοναδικού ογκολογικού τμήματος που λειτουργεί στη Δυτική Μακεδονία, τον Ποδοσάκιο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδος. Η συνάντηση αποτέλεσε τιμή και χαρά, αφού δόθηκε η δυνατότητα να θέσουμε σε κορυφαίο επίπεδο τα προβλήματα των ογκολογικών ασθενών. Υποβάλαμε το υπόμνημα στον κύριο πρόεδρο. Αναφερόμαστε στον καρκίνο. Ουσιαστικά κάνουμε λόγο από τη μία πλευρά για την ανάγκη της πρόληψης και από την άλλη πλευρά για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του με τη δημιουργία συγχρόνων υποδομών του ανθρωπίνου δυναμικού που θα βελτιώσει τις συνθήκες και την ποιότητα ζωής των ογκολογικών ασθενών. Mm-hmm. Η πρόληψη λοιπόν είναι το κλειδί για τον καρκίνο. Και αυτό το γνωρίζουμε εμείς περισσότερο από τον καθένα, λαμβάνοντας πρωτοβουλίες και από τη δική μας πλευρά ως Σύλλογοι Καρκινοπαθών, τόσο για την ενημέρωση όλων των κατοίκων, όσο και για τη στήριξη των μελών με διάφορες δράσεις που υλοποιούμε. Καλούμε και την πολιτεία να προχωρήσει σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και Να πάμε λίγο, κύριε Γρηγοριάδου, στο θέμα για το οποίο κάνατε υπόμνημα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Mm-hmm. Είχε να κάνει με το ογκολογικό τμήμα του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου. Δώστε μας την εικόνα. Ποια είναι σήμερα η κατάσταση σε προσωπικό, ποιες ελλείψεις υπάρχουν και πόσο κοντά ή πόσο μακριά βρισκόμαστε από το να έχουμε μια ομαλοποίηση της κατάστασης στο τμήμα αυτό, το οποίο, όπως μου είπατε πολύ σωστά, εξυπηρετεί όχι μόνο κατοίκους της περιοχής μας, αλλά και από πιο μακριά. Έχει ένα μεγάλο φάσμα γεωγραφικό το οποίο καλύπτει. Το υπόμνημα θέσαμε ότι το Ποδοσάκιο Νοσοκομείο έχει μόνο μία γιατρό σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και για τη γιατρό μας και για τους ασθενείς μας. Πόσος κόσμος έτσι εξυπηρετείται εκεί, πώς καθημερινά έχουμε δεκάδες συνανθρώπους μας που πάνε εκεί σε μία και μόνη γιατρό. Σε μία και προφανώς είναι και αδύνατο να ανταποκριθεί. Έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα και η γιατρός έρχεται σε πολύ δύσκολη θέση και οι ασθενείς μας δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν και αγχώνονται και στεναχωριούνται και δεν έχουν και την υπομονή να περιμένουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και θα θέλαμε σε πρώτη φάση να έχουμε δύο επιπλέον μόνιμους ογκολόγους γιατρούς καθώς και έναν επικουρικό γιατρό για να μπορέσουμε λίγο να διευκολύνουμε την κατάσταση. Άρα με την προσθήκη τριών ακόμα ατόμων, δύο μόνιμων και ενός επικουρικού, θεωρείτε πως θα υπάρχει μία ομαλοποίηση της κατάστασης. Είναι θέμα τριών προσλήψεων. Γιατί το νοσοκομείο μας έχει την πτέρυγα, είναι ένα στολίδι, είναι ένας πανέμορφος χώρος, αλλά δεν έχουμε το ιατρικό προσωπικό. Μάλιστα. Έχουν περάσει πάνω από 10 μέρες από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι, έχουν περάσει. Υπήρξε κάποιο τηλεφώνημα, κάποιος ενδιαφέρθηκε κάτι. Όχι, ακόμη όχι. Αναμένεται. Ναι, περιμένουμε. Ποιο ήταν το κλίμα στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, συνομιλώντας με εκπροσώπους άλλους που έδωσαν το παρόν εκεί. Ναι. Είδαμε ότι τουλάχιστον στο θεωρητικό επίπεδο έδειξε ενδιαφέρον ο κ. Παυλόπουλος. Ισχύει αυτό, το επιβεβαιώνετε και εσείς? Βεβαίως το επιβεβαιώνω, διότι ήταν πάρα πολύ θερμός. Η πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, διότι ήμασταν 36 σύλλογοι καρκινοπαθών, μίλησε και έθεσε όλα τα αιτήματα και ο κύριος πρόεδρος άκουσε με μεγάλη ευχαρίστηση και είπε ότι αυτά όλα που απαιτούμε θα έπρεπε να είναι σε υπευθυνότητα του κράτους. Mm-hmm. Τώρα για να δώσουμε την εικόνα, Κώστα, αν θέλεις και εσύ, για το τι αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι άνθρωποι αυτοί, ποια προβλήματα. Πού πιστεύετε ότι υπάρχουν ελλείψεις και δομές στις υπηρεσίες φροντίδας? Το φοβερό και έτσι τραγελαφικό είναι ότι η πολιτεία, το κράτος, μέσω και της περιφέρειας των πιέσεων της προηγούμενης περιφερειακής αρχής, κατασκεύασε μια ολοκένουργια πτέρυγα
δαπάνησε 10,5 εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξει για το ποδοσάκιο μιλάμε, τη νέα ξενοδοχειακή υποδομή, και υπολείπεται αυτή η στελέχωση των τριών ανθρώπων, των τριών επιστημόνων, οι οποίοι θα έρθουν με μια προοπτική σε έναν τόπο. Γιατί το να προκυρήσεις μια θέση ενός γιατρού και να αντιλαμβάνεται ο ενδυνάμει υποψήφιος και άνθρωπος που θα καλύψει τη θέση ότι θα πάει σε έναν τόπο που θα έχει άλλον ένα συνάδελφό του γιατρό και θα καλούνται αυτοί οι δύο να βγάλουν το μήνα, προφανώς δεν το επιλέγει ως ενδιαφέρον και πηγαίνει σε κάποιο άλλο κέντρο, σε κάποια μεγαλύτερη πόλη για να έχει καλύτερη ποιότητα στην εργασία του. Με αποτέλεσμα κηρύσσονται άγωνοι οι διαγωνισμοί. Και συνεχώς οι διαγωνισμοί γίνονται άγωνοι. Εάν δεν προκηρυχθούν αυτές οι τρεις θέσεις που σωστά ζητά ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και θα έλεγα ακόμη και η διοίκηση του νοσοκομείου, γιατί το αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει είτε με έναν γιατρό είτε με δύο γιατρούς, μικρή είναι η διαφορά. Εάν δεν υπάρχει στελεχωμένο το τμήμα με τέσσερις ανθρώπους για να μπορούν και με μια ποιότητα ζωής να κάνουν και τις εφημερίες του μήνα, να έχουν και λιγότερο φόρτο εργασίας στους δεκάδες καθημερινά ασθενείς που έρχονται στο τμήμα για να κάνουν και χημειοθεραπεία, να δουν και περιστατικά. Αν μη τι άλλο, το ιδανικό σε αυτή την περίπτωση είναι να είναι και μια ομάδα επιστημόνων που θα μπορούν να ανταλλάξουν και επιστημονικές γνώμες και να κάνουν και μια μικρή έρευνα για να έχουν και μια εξέλιξη στην επιστήμη τους. Από το να είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι θα παλεύουν να βγάλουν την ημέρα. Έτσι κάνεις μια ποιοτική υγεία σε έναν τόπο. Και όταν μιλάμε για μια μονάδα και ένα τμήμα που είναι το μοναδικό στη Δυτική Μακεδονία, που θα έπρεπε να στηριχτεί πραγματικά, γιατί θα μας πει και η κυρία Πρόεδρος, αναγκάζονται να πηγαίνουν Θεσσαλονίκη άνθρωποι καταβεβλημένοι, γιατί ήθελα μιλάμε για καρκίνο. Ήθελα να ρωτήσω αυτό, Κώστα, την Πρόεδρο, ποια είναι η εναλλακτική. Ας υποθέσουμε ότι προκύπτει πρόβλημα στο ογκολογικό τμήμα. Ποια είναι η εναλλακτική για τους ασθενείς? Εγώ ανθρώπινα θα έλεγα, όταν υπάρχει μέσα στο νοσοκομείο μας μόνο μία γιατρός και η ψυχολογία της σαν άνθρωπος που είναι και αυτά τα δικά μας τα περιστατικά, ένας καρκίνος δεν είναι και το ευκολότερο να ένας γιατρός να κάνει την εξέταση και να το αντιμετωπίσει. Να μην μπορεί να συνεργαστεί με έναν άλλον γιατρό, να συζητήσουν αναμεταξύ τους τα προβλήματα και να... Και για τους γιατρούς είναι καλύτερα αυτό, να είναι δύο γιατροί και τρεις. Σαφώς. Όταν είναι κλειστή η μονάδα, πού πηγαίνετε? Όταν είναι κλειστή, μέχρι σήμερα η γιατρός μας δεν ξέρω τι κάνει, δεν μας έχει αφήσει. Δεν μας έχει αφήσει. Είναι μία... Εκεί η μέρα νύχτα είναι στο νοσοκομείο, δεν έχει αφήσει περιστατικά. Κώστα, επειδή σε λίγο θα έχουμε κουβέντα για ένα περιστατικό που συνέβη σε νοσοκομείο της περιοχής, μία πράξη βίας από πολίτη προς το προσωπικό, χωρίς να συνδυώσει καμία περίπτωση. Λέω, φανταστείτε τι πίεση νιώθουν οι ιατροί, οι οποίοι σε υποστελεχωμένες δομές καλούνται, δεν θα πω να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, να κάνουν τη δουλειά τους και τη δουλειά άλλων, που θα έπρεπε να είναι μαζί τους. Έτσι δεν είναι, έτσι, Πρόεδρε? Ναι, αυτό είναι. Μία γιατρός όταν είναι. Και γίνονται και παρεξηγήσεις έτσι. Και η γιατρός στεναχωριέται γιατί την ενοχλούν συνεχώς, τη χτυπάνε την πόρτα να βγει να απαντήσει, οι ασθενείς δεν έχουν υπομονή. Και γίνονται και παρεξηγήσεις. Και ξεπερνά και τα ανθρώπινα όρια. Μπορεί να κάνει και λάθος. Όταν είναι μέρα νύχτα σε ένα νοσοκομείο και κοιτάει συνεχώς περιστατικά, ανθρώπινος οργανισμός είναι. Δεν ξέρω, δηλαδή... Αυξάνεται το ανθρώπινο λάθος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο μόνο ένας γιατρός να αντιμετωπίζει τόσο σοβαρά προβλήματα. Τόσο σοβαρά προβλήματα. Να αποφορτίσουμε λίγο την ατμόσφαιρα. Διοργανώνεται, θέλω να πούμε και γι' αυτό, για την εκδήλωση που, την πρόσκληση της οποίας έχω στα χέρια μου, κάνετε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα. Ναι. Θα μας πείτε για την ημερίδα αυτή. Εγώ να πω ότι είναι την Τετάρτη στις 5.30. Έτσι, στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Πτολεμαϊδας και βλέπω ενδιαφέρουσους επιστήμονες οι οποίοι αποτελούν μια ομάδα τεσσάρων επιστημόνων οι οποίοι θα μιλήσουν στο κοινό γιατί άλλο για τον καρκίνο. Γιατί άλλο για τον καρκίνο και περιμένουμε όλους τους πολίτες της Πτολεμαϊδος γιατί η πρόληψη σώζει ζωές και σώζει και από τον πόνο. Καλό είναι να έρθουν όλοι να παρακολουθήσουμε. Οι γιατροί μας είναι αξιόλογοι, θα μας ενημερώσουν και πάλι θα επιμείνω. Η πρόληψη σώζει ζωές.
ό,τι δούμε, το μικρότερο που μας συνέβη, να πάμε στο γιατρό. Και Πρόεδρε, για να κλείσουμε έτσι με μία νότα αισιοδοξίας, όπως είπε και ο Κώστας στην κουβέντα μας, οι σύλλογοι όπως οι δικοί σας εξυπηρετούν και έναν ακόμα σκοπό, εκτός από την ενημέρωση, το να καταλάβουν οι άνθρωποι, οι καρκινοπαθείς, ότι δεν είναι μόνοι τους. Ότι υπάρχουν και άλλοι που βιώνουν τα ίδια με αυτούς και μπορούν να τους βοηθήσουν. Ναι, δεν είμαστε μόνοι μας. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, να είμαστε πάντα ενωμένοι. Και η αγάπη. Η αγάπη δίνει πολύ νόημα στη ζωή μας. Και μου λέγατε πριν μπούμε στο στούντιο, κυρία Γρηγοριάδου, ότι δυστυχώς έχουμε και έτσι μειώνεται η ηλικία ανθρώπων, συνανθρώπων μας. Όλο ένα και νεότεροι άνθρωποι προσβάλλονται από τον καρκίνο. Δυστυχώς. Όλο ένα και νέα παιδιά έρχονται και γράφονται στο σύλλογο. Νέας ηλικίας και το κακό είναι... Δεν έχουν και εργασία, στεναχωριούνται και αυτό και όλα μαζί μας ρίχνουν περισσότερο. Μάλιστα. Σας Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή. Και ξέρω, δεν ήταν ευχάριστα, αλλά νομίζω ότι για να γίνουν ευχάριστα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις, όλοι μαζί. Έτσι, ακριβώς. Όλοι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις και να παρακολουθήσουμε όλη αυτή την ημερίδα που θα γίνει την Τετάρτη, 5.30 ώρα στο Πνευματικό Κέντρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά και να γνωρίζετε πως η τηλεόραση του ΦΛΑΣ θα είναι παρούσα όπου χρειαστεί για να σας βοηθήσει το έργο σας. Πάμε εμείς τώρα να αλλάξουμε θέμα, να δούμε ένα ρεπορτάζ. Θα έχουμε το επόμενο διάστημα μια διαδικασία δεντροφυτεύσεων στο Δήμο Εορδαίας. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Περισσότερα από 100 δέντρα θα φυτεύσει στους κεντρικούς δρόμους της Πτολεμαΐδας και όχι μόνο ο Δήμος Εορδαίας, σε μια προσπάθεια να εμπλουτιστεί το πράσινο της πόλης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα δέντρα που φυτεύονται στα πεζοδρόμια και τις πλατείες είναι σχετικά μεγάλα και δεν θα κινδυνεύσουν, αυξάνοντας το ποσοστό της επιβίωσής τους. Εκτελούμε μια προγραμματισμένη φύτευση. Το πρόγραμμα λέει ότι θα φυτευτούν μεγαλόσωμα δέντρα έτοιμα ανεπτυγμένα σε όλα τα σημεία της πόλης. Σε πρώτη φάση θα φυτευτούν πάνω από 130 δέντρα με την ανάλογη τεχνική φύτευσης. Ο Δήμος Εορδαίας και η Υπηρεσία Πρασίνου είχε πολύ καιρό να προχωρήσει σε αντίστοιχου μεγέθους δεντροφύτευση. Τι δέντρα είναι αυτά? Αυτά που θα φυτευτούν είναι λαγκεστρέμιες, φωτίνιες, λυριόδεντρα και καλοπιστικές δαμασκηνιές. Και είναι ήδη μεγάλα, που σημαίνει ότι θα έχουμε μεγάλο ποσοστό στο να πιάσει. Βέβαια, το... και ποσοστό επιτυχίας. Θα τα φροντίσουμε, θα τα στηρίξουμε και σωστά για το χειμώνα, για το βαρύ χιόνι και για τους ανέμους. Και πιστεύουμε ότι την άνοιξη θα μπορεί να τα χαρεί ο κόσμος. Το μήνυμα να το προσέχουμε σαν πολίτες. Αυτό να λέγεται. Αυτό χρειαζόμαστε πράσινο. Βέβαια. Και ο Δήμος, φαντάζομαι, είναι αρρωγός σε αυτές τις ενέργειες. Έχουμε καιρό να δούμε συνεργεία του Δήμου να φυτεύουν, πάντως, στην αλήθεια. Πιστεύω θα το βλέπετε πολύ συχνά από εδώ και πέρα. Αλλάζουμε κλίμα, ερχόμαστε σε μία είδηση από τον χώρο του πολιτισμού. Θα δούμε εικόνα από μία εκδήλωση που έγινε στα Σέρβια με αντικείμενο το Δυτικό Πόντο. Πάμε με το βίντεο. Σε ένα κατάμεστο πολιτιστικό κέντρο Σερβίων πραγματοποιήθηκε το δεύτερο αφιέρωμα στον Δυτικό Πόντο Γλωσσική Διαφοροποίηση το απόγευμα του Σαββάτου. Εισηγητής ήταν ο καθηγητής Θεολογίας Ιστορίας Θωμάς Αλεξιάδης. Έτσι είχαμε την ευτυχή συγκυρία να ανταμώσουμε για πρώτη φορά, φέτος για δεύτερη, και ευελπιστώ να γίνουμε θεσμός και να συνεχίσουμε με την ιστορία του Δυτικού Πόντου. Το δεύτερο αφιέρωμα σήμερα ήταν αφιερωμένο στη γλωσσική διαφοροποίηση των κατοίκων του Δυτικού Πόντου. Ήταν ένα ζήτημα για το οποίο οι πρόγονοί μας απαξιώθηκαν πλήρως, τόσο από τους γηγενείς, αλλά και από τους ελληνόφωνους.
τους συμπατριώτες μας του Πόντου. Η ελληνοφωνία, το ποντιακό ιδίωμα, είναι ένα ιδίωμα της ελληνιστικής κοινής σε ιωνικό υπόστρωμα. Αυτό το ιωνικό υπόστρωμα, όσο οδεύουμε από το δυτικό Πόντο, ας πούμε από την Αμισό, προς την Κωνσταντινούπολη, χάνεται. Όσο οδεύουμε ανατολικότερα της Αμισού, γίνεται πιο συμπαγές. Και αυτό είναι απότοκο της πρώτης εγκατάστασης των Ελλήνων στον Πόντο κατά τον 8ο π.Χ. αιώνα και την ίδρυση των ιστορικών πόλεων του Πόντου, αλλά έχουμε και μια άλλη περίοδο, την ελληνιστική περίοδο, η οποία σημάδεψε όλον τον κόσμο της εποχής εκείνης, τη διεθνή γλώσσα. Επίκεντρο της ελληνιστικής γλώσσας στον Πόντο ήταν ο Δυτικός Πόντος, όπου είχε την έδρα του το Βασίλειο του Πόντου, πρώτα στην Αμάσια και στη συνέχεια στη Σινώπη. Αυτές οι διαφοροποιήσεις συνέτειναν στο Δυτικό Πόντο να ομιλούνται μετά τους φοδρούς διωγμούς του 17ου αιώνα, τα ιδιώματα του Δυτικού Πόντου σε κάποιους θύλακες παραθαλάσσιους. Μόνο εκεί. Το εσωτερικό του Πόντου είχε γλωσσικά διαφοροποιηθεί. Εκεί λοιπόν βρίσκουμε, διαβάσαμε μια περικοπή από ένα κείμενο, ένα παραμύθι, το χρωματιστό Αηδόνι, των κατοίκων της Άνω Αμισού, των αρχαίων κατοίκων της Άνω Αμισού, και ένα από την Ινέπολη, την Ιωνόπολη, την αρχαία Ιωνόπολη, που ήταν σε ελληνική γλώσσα, της Τρίχας στο Γεφύρι συγκεκριμένα. Αυτή η διαφοροποίηση ως προς την ελληνιστική κοινή που κατέληξε σε ελληνική συνέβη μετά τα μεταρρυθμιστικά διατάγματα το 1856, 39 και 56 και το νέο πνεύμα του ελληνισμού, γιατί η ελληνιστική κοινή είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, η μάνα της νέας ελληνικής γλώσσας. Έχουμε λοιπόν στα 180 χιλιόμετρα ανατολικότερα ελληνιστική κοινή, αλλά σε ιωνικό υπόστρωμα και σε πιο συμπαγές όσο βαδίζουμε ανατολικότερα. Αυτή ήταν η διαφορά. Έντεσε μουσικά η χοροδία Ευξήνου Κύκλου Κοζάνης. Διοργανωτές ήταν Μορφωτική Πολιτιστική Σύλλογη της περιοχής σε συνεργασία με την Κοινοφελία Επιχείρηση Πολιτισμού. Εκ μέρους των τεσσάρων συλλόγων που διοργάνωσαν αυτή την πολύ όμορφη βραδιά, θα ήθελα και εγώ από τη θέση μου να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλο τον κόσμο που ήρθε αρχικά και παρακολούθησε και του δόθηκε ευκαιρία να μάθει μέσα από αυτή τη μέρα πάρα πολλά για τα πάτρια εδάφη, για τα εδάφη που ζούσαν οι παππούδες τους. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλο τον κόσμο, όλους τους συντελεστές, τους χορευτές, τους μουσικούς, τον δόκτωρ ιστορίας, τον κύριο Θωμά, που μπόρεσαν και δώσαν το καλύτερό τους σε αυτό για να βγει εις πέρας αυτή η όμορφη βραδιά. Έγραψα κάτι πάρα πολύ ωραίο όταν ξεκίνησε αυτό εδώ φέτος, να οργανώνουμε μαζί με τους υπόλοιπους συλλόγους αυτή τη βραδιά. Είπα ότι πέρσι δώσαμε μια υπόσχεση, φέτος δημιουργούμε ένα θεσμό. Θέλουμε αυτό εδώ να γίνει πραγματικά θεσμός, να μπορούμε κάθε χρόνο να μαθαίνουμε και κάτι λιγότερο από την ιστορία μας, έτσι ώστε να μάθουμε πραγματικά από πού καταγόμαστε και ποιες είναι οι ρίζες μας. Την διοργάνωση της εκδήλωσης έκαναν ο Μορφωτικός Σύλλογος Βαθυλάκου, ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Λευκάρων, ο Μορφωτικός Σύλλογος Νέων Μεσιανής και η Εύξηνος Λέσχη Σερβίων. Τώρα να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα που μας ανέφερες πριν από λίγο, Κώστα, και αφορά την βιαιοπραγία εναντίον ενός εργαζόμενου του Μποδοσάκιου νοσοκομείου Πτολεμαΐδας. Φιλοξενούμε στο τηλέφωνο τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο των εργαζομένων στο Μποδοσάκιο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Πρόεδρε, τι ακριβώς συνέβη, τι έγινε? Κατά τις 9 το βράδυ του Σαββάτου έφερε ένα περιστατικό το ΕΚΑΒ. Έναν υπό την επίρρεια
αλκοόλ δηλαδή, ήταν μετρισμένος, με έναν φίλο του και την κόρη του. Άρχισε αυτός, μόλις μπήκε μέσα στο νοσοκομείο, να χτυπάει το φίλο του στην αρχή και μπαίνει στα εξωτερικά ιατρία. Την ώρα που τον πιάσανε για να τον βάλουν μέσα, πιάνει την συνάδελφό μου, που είναι και γραμματέας του σωματείου, την πιάνει από τα μαλλιά και την τραβάει κάτω. Επενέβησαν οι γιατροί και οι δύο που παρασκόμενοι εκεί πέρα και προσπάθησαν να το σταματήσουν. Την έσυρε στο δάπεδο. Στο δάπεδο την έπιασε από τα μαλλιά και την έριξε κάτω. Προσπάθησαν, ευτυχώς ήταν ο οδηγός του ΕΚΑΒ εκεί και ένας γιατρός, προσπαθήσαν να τον πιάσουν, να τον βάλουν στην τάξη. Αυτό χωρίς λόγο, δεν υπήρξε κάποιος διάλογος μεταξύ του. Όχι, δεν υπήρξε. Αυτός ήταν... ήταν μεθυσμένος. Μεθυσμένος αυτό, το κοινός μεθυσμένος. Μάλιστα άρχισε και χτυπούσε και το φίλο του, από ό,τι με είπανε. Και φωνάξανε την security του νοσοκομείου, ήρθε η security, φωνάξανε και την αστυνομία. Η αστυνομία όντως ήρθε πολύ γρήγορα και είπε, εμείς τι μπορούμε να τον κάνουμε, έχω και 8 κάτω Αφγανούς στο αυτό, δεν μπορούμε να τον κάνουμε τίποτα. Τέτοια περιστατικά δυστυχώς συμβαίνουν πάρα πολλά. Όχι τόσο τυχαία, τόσο συχνά, αλλά αυτό ήταν το περιστατικό, να πιάσει, να χτυπήσει την νοσηλεύτρια. Ευτυχώς ήταν 9 η ώρα το βράδυ. Αν ήταν κατά τις 1 η ώρα που είναι μόνο η νοσηλεύτρια με έναν γιατρό, φανταστείτε τι μπορούσε να κάνει. Λέτε πως δεν συμβαίνουν τόσο ακραία όσο αυτό, αλλά συμβαίνει τυχαία. Συμβαίνουν, κοιτάξτε προσωπικό, να δείτε, επειδή υπάρχουν και άλλα περιστατικά τα οποία με έχουν ενημερώσει τα βράδια. Έρχονται ναρκωμανείς οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να πάρουν τη δόση κλπ. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν και πολύ φασαρία, ας πούμε, γι' αυτό δεν τα βγάζουν και στον αέρα. Παλαιότερα, αυτό ήταν όμως το ακραίο φαινόμενο. Παλαιότερα, κύριε Πρόεδρε, στα παλιά εξωτερικά είχαμε μέχρι και με τσεκούρι ήρθε κάποιος. Εντάξει, αυτά είπαμε. Γι' αυτό είπαμε ότι δεν έρχονται τόσο τακτικά τα φαινόμενα. Αλλά εν πάση περιπτώσει το χτεσινό ήταν. Τι να πω, ήταν ένα πρωτοφάνες γεγονός να χτυπήσει την νοσηλεύτρια τη στιγμή που προσπαθούσαν να τον ηρεμήσουν και να τον ξεσωρώσουν, δηλαδή, βασικά. Να τον βοηθήσουν. Ναι. Βγάλατε ανακοίνωση, τι ζητάτε σαν σωματείο, σαν εργαζόμενοι? Ζητάμε. Καταρχήν, τα βράδια είναι μόνο μια νοσηλεύτρια στα ΤΕΠ. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει μια νοσηλεύτρια. Θέλουν τουλάχιστον προσωπικό να υπάρχει, δύο νοσηλεύτρες στα τμήματα επιχειρήματων, να υπάρχει η security, η οποία η security τις απογευματινές ώρες είναι μοναδικός, ο οποίος κάνει και τον τηλεφωνητή, γιατί δεν έχουμε τηλεφωνητές, και καταλαβαίνετε, έχει μια πλημελή φύλαξη του χώρου τα απογεύματα. Θέλουμε να πάρουμε και άλλη φύλαξη και άλλους βασικά νοσηλευτές. Οι νοσηλευτές δεν φτάνουν. Το βράδυ μια νοσηλεύτρια στα ΤΕΠ είναι πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε, να μην έχουμε τέτοια περιστατικά. Να μην έχουμε και οι πολίτες να έχουν και λίγη αίσθηση του αυτού, ότι δεν είμαστε λίγοι, προσπαθούμε να τους εξυπηρετήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Τα έκτακτα περιστατικά δεν είναι, έρχονται μοσουρωμένοι και σε αυτό, υπάρχουν πιο βαριά περιστατικά τα οποία μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και εκεί είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίζουμε, αλλά σας είπα ότι πρέπει να χρειαζόμαστε προσωπικό. Καλή συνέχεια, Πρόεδρε. Καλή να συνέχεια. Καλά, ευχαριστώ. Κώστα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μείνετε στον Flash. Ακολουθεί ο Γιάννης Εμβισκώτης και η ώρα αιχμής. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.